Τις λεπτομέρειες της επαναλειτουργίας του τελωνίου δρυμάδων αναμένουν κάτοικοι και φορείς της τοπικής κοινωνίας και στις δύο περιοχές του Πογονίου, στην ελληνική αλλά και στην αλβανική πλευρά των συνόρων. Η είδηση για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην επαναλειτουργία του τελωνίου δρυμάδων που έβαλε λουκέτο το 2010 και έκτοτε λειτουργήσε μόνον περιστασιακά κάποιες ελάχιστες ημέρες, δόθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και μεταφέρθηκε από τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη κατά τη διάρκεια του δεύτερου πανπογονησιακού ανταμώματος που έγινε στη Σιταριά το Σάββατο. Ο κ. Καχρημάνης έκανε λόγο για λειτουργία του τελωνίου σε μόνιμη και όχι σε περιστασιακή βάση, κάτι που θα δώσει, όπως είπε, μια πραγματική ευκαιρία και δυνατότητα σύνδεσης των δύο περιοχών του Πογονίου. Ο δήμαρχος Δρόπολης Δημήτριος Τόλης, που είχε μιλήσει λίγο νωρίτερα, είχε αναφερθεί και αυτό στο συζήτημα, λέγοντας πως η επαναλειτουργία του τελωνίου αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής του Πογονίου. Απευθύνω έκκληση ώστε να συγκροτηθεί το τελωνίο στους δρυμάδες και να λειτουργήσει σε μόνιμη βάση η συνοριακή διάβαση που θα εξυπηρετήσει τους κατοίκους του Πογονίου. Το ίδιο αίτημα έχω απευθύνει και στην αλβανική κυβέρνηση, η οποία έχει και αυτή υποχρέωση να μεριμνήσει για την ανάπτυξη του Πογονίου. Σήμερα ξανασυζητούσα για άλλο ένα θέμα με τον κύριο Λιβάνιο, ο οποίος με εξέπληξε όχι μόνο θετικά, αλλά με εξέπληξε γιατί ήξερε και όλες τις διόδους που υπάρχουν εκτός από τις επίσημες διόδους, όπως είναι η Κακαβιά, η Μέρτζανη και το Μαυρομάτι, ήξερε και τον Αμπελώνα, ήξερε και τους δρυμάδες και μου είπε ότι σύντομα αυτό που ζητάμε όλοι, το θέμα των δρυμάδων, θα γίνει τελωνείο. Αυτό αλλάζει την κατάσταση, του λέω, θα το πω δημόσια, θα το πεις, μου λέει, γιατί είναι η λυμένη απόφαση και τελειώνει. Το ζητούμενο βέβαια είναι πώς θα λειτουργήσει το τελωνείο δρυμάδων, γιατί από το 2010 που έκλεισε και τα επόμενα χρόνια οι προσπάθειες που έγιναν προσέκρουσαν σε αντικειμενικά προβλήματα με κυρίαρχο αυτό της έλλειψης προσωπικού. Όσες φορές χρειάστηκε να τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός, έγινε κατόπιν συμφωνίας των υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων με την Ομοσπονδία των Τελωνιακών Υπαλλήλων, που διέθεσε προσωπικό από τα άλλα τρία τελωνία των συνόρων, είτε την Κακαβιά, τη Μέρτζανη και το Μαυρομάτι, κατόπιν αντιδράσεων όμως που υπήρξαν και σε πολιτικό επίπεδο. Η επαναλειτουργία του τελωνίου δρυμάδων με το υφιστάμενο προσωπικό είναι μια δύσκολη εξίσωση, εκτός και αν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού για να στηρίξει τη λειτουργία του.